Καλημέρα! Ανδρέα, πού είμαστε? Είμαστε στο Ρέθυμνο! Επειδή αποφασίσαμε ότι πρέπει να μοιράσουμε χρήματα και σε άλλους νομούς και σε άλλες πόλεις και σε άλλες χώρες, απλά το Ρέθυμνο είναι δίπλα, είπαμε να ξεκινήσουμε από εδώ και ήρθαμε να βρούμε εσάς και να σας μοιράσουμε χαμόγελα και χρήματα. Ανδρέα, πού θέλετε να πάμε? Θα πάμε Αυστραλία, Τόκιο, Μιλάνο και Ζωνιανά. Αλλά ξεκινάμε από Ρέθυμνο. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε! Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο το παιχνίδι, το πρώτο το οποίο θα ξεκινήσουμε στο Ρέθυμνο, από κριτικές λέξεις. Θα ανεβάσουμε το επίπεδο γιατί καταλαβαίνετε είμαστε στη Μέκα των κριτικών λέξεων, οπότε είμαστε έτοιμοι να ρωτήσουμε όλους εσάς για κριτικές λέξεις. Follow me. Βρήκαμε τον πρώτο άνθρωπο που θα παίξει στο Ρέθυμνο μαζί μας. Πόσα χρήματα έχεις εκεί? 2 ευρώ. Θες να γίνουν 12? Γιατί όχι. Πάμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τον κωδικό του Πέτρου. Δεν γνωρίζω κωδικούς. Το βρήκα! Φανταστικός. Λοιπόν, σου δίνω και ένα πάσο. Ωραία. Ωραία. Η πρώτη λέξη που θα σου πω λοιπόν είναι κακοφόρεση. Τι σημαίνει κακοφόρεση? Δηλαδή λέμε έχω μια κακοφόρεση. Ότι έχω μια αρνητική σκέψη. Μια κάπως αλλιώς για μια στεναχώρια. Μια, μια φούντωση, μια φλόγα. Όχι. Όχι. Σου έχω όμως δεύτερη λέξη. Έλα, αφορδακός. Αυτό είναι εύκολο. Βάτραχος. Ναι! Τα πρώτα 10 ευρώ της μέρας είναι στον Βασίλειο Φραγκούλη. Βασίλειο Φραγκούλη. Που έχει κατάστημα και τον αγαπάνε όλοι. Υπέροχα. Και τζάμπα διαφήμιση και 10 ευρώ. Δεν είπε όμως τι, μπράβο. Στο τσακ. Όλοι με ξέρουν, 10 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλειο Φραγκούλη, που σε αγαπάνε όλοι. Η πρώτη λέξη είναι ο παντονιαρισμένος. Τι σημαίνει παντονιαρισμένος? Παντονιαρισμένος, ναι. Γέρνει. Αλλιώς. Μονόπαντος. Μονόπαντος. Ο παντονιαρισμένος είναι αυτός που το βλέπεις και λέει ότι έχει μπατονιάρι. Δηλαδή τον βλέπεις και είναι λίγο. Το θυμόμαι, το έχει κολλήσει. Κολλημένη μας. Τη μετάφραση δεν βγάλουμε. Θα σου πω λοιπόν. Σου έχω πιο εύκολο. Παντίδι. Ρήμα. Παντίδι. Ναι, δεν μου παντίδι. Δεν μου παντίδι, δεν έχω χρόνο. Για άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Σωστό είναι. Το σωστό είναι, το δώσαμε. Έλα για τούτο. Λοιπόν, 10 ευρώ θα κελάσει καφέ. Ναι. Το διπλανό όχι εμένα. Άστα 10 ευρώ. Σ' άλλο το δώσω. Άστα 10 ευρώ. Θα κερδίσαμε. Με την αξία μας, πες το. Με την αξία μας. Να είστε καλά. Άντε, καλή δύναμη. Λοιπόν, Σταύρο, το Σάικα τι είναι? Μα δεν μπορώ, είναι 4 μέτρα. Πού να ανέβω στο ίδιο επίπεδο? Σκάλα θέλω. Λοιπόν, Σάικα. Δεν ξέρω τι Σάικα. Άκου. Εκτός από μουσική, η Σάικα Trans είναι το Σάικα που λένε δεν γίνεται τώρα τα Σάικα. Έχουμε άλλη λέξη. Λοιπόν, είναι ο Διγαβρές. Έχω μεγάλο Διγαβρέ. Ή όπως το λέμε στο Ρέθυμνο εμείς, Λιγαβρέ. Είσαι Ρεθυμνιώτης. Ρεθυμνιώτης είμαι, αλλά αυτές τις λες. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Αλέξη, ο Διγαβρές τι είναι? Έχω μεγάλο Διγαβρέ. Έχω μεγάλο πόνο. Τι δύναμε! Πόσο γρήγορο ήταν, είδες πόσο σταμάτησα! Καφέ, έχεις ένα σκέτο με δώσει? Ναι, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορείς τώρα, καλή φάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά, Αλέξη. Τζιμπραγός ή ατζιμπραγός που λέμε? Ναι. Τζιμπραγός, ξέρω επίθετα τζιμπραγό. Κι εγώ, αλλά δεν ψάχνουμε αυτόν. Ψάχνουμε τον τζιμπραγό, λέμε ότι αυτά τα δύο είναι τζιμπραγά. Αρνιά. Ναι, αλλά τι είναι το. Ρήφια τώρα, κατσίκια. Ωραία, είναι... δεν πειράζει. Ωραία. Ο Δέτης, μια ο που με πήγε είναι... έτσι. Με πήγε στα ρήφια, σε πήγα στο Δέτη, δίπλα ο είναι. Δέτης είναι ένα που κάνουμε για σύνορα. Για όχι, περίφραξη. Όχι, είναι. Ναι, αλλά. Ο Δέτης, δηλαδή η περίφραξη και από κάτω τι είναι? Σαν ρέμα. Ρέμα, του το δίνω. Γκρεμός. Γκρεμός, ρέμα. Ναι. Πώς το λένε? Γαλανομάτι Νίκο. Γαλανομάτι Νίκο. Και είσαι γαλανομάτης ή μόνο όχι, Νίκος? Όχι. Αλήθεια. Το πρώτο δεκάρικο, ναι ρε παιδί μου να μου. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο πολυπόθετο τέλος του πρώτου παιχνιδιού. Γιατί είμαστε φανταστικοί. Δώσε συνέχεια για το δεύτερο τώρα. Το δεύτερο, ναι. Πάμε. Ποιο είναι το δεύτερο? Ξέρω. Ναι, λοιπόν, το δεύτερο είναι. Είσαι έτοιμος να παίξεις ναι ή όχι μαζί μας? Πάμε λοιπόν στο Ρέθυμνο να βρούμε ανθρώπους να παίξουν ναι ή όχι. Μην πας άλλο πίσω, θα τρακάρεις γιατί υπάρχει ήδη κόσμος πίσω σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Πώς λέγεσαι καταρχήν? Νικήτας, φίλε μου. Νικήτας, τι ωραία, δεν είσαι από εδώ? Όχι. Ωραία, από πού είσαι? Από Αθήνα. Ωραία. Θα τα μάθουμε στην επόμενη κουβέντα μας. Παίζουμε ναι ή όχι. Δεν πρέπει να πεις ναι ή όχι. Παίρνεις 10 ευρώ άμα δεν το πεις και φύγαμε. Έχεις χάσει χθες, να ξέρεις. Ξεκινάμε από τώρα. Έχεις τα 200 ευρώ. Τα έχω μαζί μου. Τα έχεις? Ναι, ναι. Τα πιο εύκολα 200 ευρώ. 10 ευρώ θα σου δώσω. Εσύ θα χάσεις άμα πεις τη λέξη. Όχι, λες να το παίξουμε έτσι.
Έχει χάσει ήδη τρεις φορές πάνω. Μα δεν έχουμε ξεκινήσει. Όχι, 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 θέλω να κρατήσουμε κάτι σε χαρακτήρες. Ωραία, ωραία, πάμε. Οπότε ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, είσαι ο Νικήτας και είσαι από Αθήνα. Μάλιστα. Και με τι ασχολείσαι, Νικήτα? Σπουδάζω ψυχολογία. Αν και θα μπορούσα να σκεφτώ ότι θα δούλευες και εστίαση, βλέπω εδώ, ή μάγειρας. Δουλεύω εστίαση. Είσαι μάγειρας. Το βρήκες. Μάγειρας δεν είμαι με τίποτα. Μπαρμανάκι όμως είσαι. Ούτε μπάρμα, δεν φτάνω την μπαρ, είμαι σέρβις. Σέρβις. Γρήγορος, έξυπνος, ετοιμόλογος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ψυχολόγος, μπορείς να ψυχολογήσεις και τον κόσμο, οπότε μας βοηθάει. Δεν πάει ακριβώς έτσι, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε και να κάνεις, γιατί έχεις ένα μεγάλο κόσμο. Καπί έχω που θέλουν ελληνικούς και παγωτά. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ψυχολογία. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Είσαι όμως εκεί για να προσφέρεις και αυτή τη βοήθεια. Αυτή ναι. Όχι, ρε! Έχεις χάσει χθες, να ξέρεις. Τα πιο εύκολα 200 ευρώ πήρε. Νικήτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σ' αγαπάω. Νικήτα μου, είσαι αστέρι. Εσύ βουνό μου είσαι εγώ. Μοχάμεντ. Ο Μοχάμεντ. Μοχάμεντ από εδώ. Ντόπιος. Συρία. Μια χαρά. Λοιπόν, άκουσε με λίγο προσεκτικά. Ο Νικήτας έχασε. Το ξέρω. Πρέπει λίγο να φανούμε αντάξει της παρέας και να πάρει τουλάχιστον έστω ένας την νίκη. Θα παλέψω, θα παλέψω. Με τον Νικήτα γνωριστήκα στο γυμναστήριο και σας βλέπω είστε και οι δύο δυνατά παιδιά. Με τον Νικήτα... αυτός με γνώρισε. Αυτό σε γνώρισε, μια χαρά. Και εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι ο μάγειρας. Είσαι ο μάγειρας. Ήξερα ότι σε μια παρέα υπάρχει ένας μάγειρας. Γνωριστήκατε εκεί, στο μαγαζί? Όχι. Μια χαρά. Δεν είσαι κακός, δεν είσαι κακός, δεν είσαι κακός. Είσαι αλάνης. Ένας, έστω ένας. Συμπαθέστατα τα παιδιά, αλλά χάρηκα που δεν το πήρε το δεκάρι. Θα ήταν μια προσωπική σου ήττα αυτή, Αντρέα. Καταρχήν πρόσεξε με, αν έχανα, θα έπρεπε να είναι αυτός ο παρουσιαστής. Αλλά ο Θεός, ό,τι σε Παναγία μου, ήμουν σίγουρος ότι θα χάσω. Δεν ξέρω πώς έχασε. Ήταν τόσο πεπισμένος. Ψυχολογία, λέω παιδιά, εντάξει, το φάγα. Ξεφτυλίστηκα στο ρέθινο. Λοιπόν, είσαι η. Πόπι. Πόπι, σαν τη γιαγιά σου την Καλλιόπη. Ίσως. Α, μ' αρέσει. Μου το έδωσε. Λοιπόν, δουλεύεις εδώ στα ψαριά. Όχι αυτά που τρώμε, δουλεύω. Που μας τρώνε. Δουλεύω. Και. Είσαι ντόπια ρεθεμιότητα ή είσαι. Γνήσια. Γνήσια. Και πώς φαίνεται εδώ το ρέθινο? Έχει ακόμα κίνηση? Κάτι γίνεται. Τουρισμό ή περισσότερο οι ντόπιοι που βγαίνουν οι φοιτητές? Οι φοιτητές, κυρίως. Α, αυτό είναι ωραίο. Έχουμε ωραίο κόσμο, δηλαδή στους δρόμους βγαίνει, διασκεδάζει. Ίσως. Ίσως δεν περνάει καλά στο Ρέθινο. Και περισσότερο σου αρέσει η καλοκαιρινή περίοδος ή η περίοδος του καρναβαλιού? Καλοκαίρι. Το καρναβάλι σας κουράζει σας εδώ τους ντόπιους? Κούραση, κούραση, πολύ κούραση. Δουλεύετε και όλοι εστίαση όταν είναι καρναβάλι? Μερικοί δουλεύουμε. Εσύ όχι? Καμιά φορά. Εγώ λέω να σου το δώσουμε. Πόπι, τα πιο εύκολα 10 ευρώ που πήρες. Ποπάρα, καλή δουλειά. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με μένα. Ωραία, μ' αρέσει. Ήθελες λίγο ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου. Αλλά τι θα ήθελες να ασχοληθείς στο μέλλον? Θα ήθελα να γίνω ψυκτικός. Γι' αυτό πηγαίνω και στο πρώτο επάλεξη άλλου. Ψυκτικός. Σωστά. Να, θα σε τρέχουν εκεί με φρέο και τέτοια. Δεν έχει θέμα. Δεν πειράζει, δεν κολώνω. Περιζήτη είναι. Έχει και ένα point. Και θα έχει αρκετέ βλάβε, θα πηγαίνει με τα μάξα, σε ζαλίζουν λίγο, δεν έχει θέμα αυτό. Κάνα πρόβλημα. Εσύ είσαι έτοιμο για να βγει στην αγορά εργασία και να ματώσουν τα χέρια σου? Είμαι έτοιμο για όλα. Είναι έτοιμο για όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο, αγόρινα μου. Και πότε τελειώνει? Το σχολείο. Ναι. Σε ένα χρόνο, δύο. Έχει πελάτη αυρί? Έχω βρει. Και σε περιμένουμε ανοιχτέ αγκάλε. Σε παίρνω τηλέφωνο να του τα φτιάξει τη ζούλα τώρα που δεν παίρνει λεφτά. Αυτοί εκεί είναι έτοιμοι πελάτε. Έτοιμοι πελάτε είναι? Φυσικά. Ωραίο. Όχι, πίσω. Νομίζω. Τα δώσαμε. Είσαι ωραίο και μετρά. Μέτρα και αυτό. Ευχαριστώ. Επόμενο! Εδώ νομίζω συναντήσαμε μια τεράστια προσωπικότητα. Είσαι ο. Σταυριδάκη Ευάγγελο. Ευάγγελε, με τι ασχολείσαι? Ή με τι ασχολιώσουν? Συνταξιόχο. Αλλά πριν. Είχα για άλλο πολύ ο επαγγελματίας χρόνια. Αλλά εδώ βλέπω η αμφίες είναι... Είμαι τώρα χρόνια στη Χάρλη, 40 χρόνια, έχω ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Και ποια είναι η πιο όμορφη πόλη στην Ευρώπη που έχεις συναντήσει με τη Χάρλη? Όλες είναι ωραίες, φίλε. Αλλά κάτι που να σου έκανε τη δικιά σου ομορφιά που ανακάλυψε? Ισπανία, Μπαρσελόνα. Ανταλουσία κατέβηκες? Κατέβηκα. Και πώς ήτανε? Ωραία, πολύ ωραία. Αλλά εσύ Μπαρσελόνα εκεί. Μπαρσελόνα, Λαράμπλα. La Rambla, αλλά δεν είναι λίγο εκεί, μωρέ, αφού υψηλού μας βλέπουν λίγο χαμηλούς. Όχι, είναι ωραία, πολύ ωραία. Χάσαμε. Δυστυχώς χάσαμε. Όχι. Όχι. Πατήσαμε. Αλλά, μισό λεπτό. Συναντήσαμε μια τέτοια μορφή και περιμένουμε να μας πει και μια ματινάδα για την Αλάνη, και είναι και ωραίος, οπότε πάμε.
τέσσερις είναι οι μάρτυρες στη μέση της Δρεθύμνης. Και μαρτυρούν πως ψεύτικους όρκους αγάπης δίνεις. Εγώ στορκίζομαι, είμαι πάρα πολύ άνθρωποι. Μεγάλη ψυχή καταρχήν, δεν... ψέματα και τέτοια ποτέ ζωή μου. Αλλά νομίζω ότι βρήκα τον επόμενο παίκτη. Πώς ονομάζεστε? Δημήτρης Πολιτάκης είναι το όνομά μου. Και είστε από? Ρέθυμνο. Έχετε όμως κάποιο χωριό σίγουρα που να είναι η καταγωγή σας? Από τον Παλί. Από τον Παλί. Μια χαρά. Και έχετε τίποτα εκεί να βγαίνει το εισόδημα? Όλο και κάτι υπάρχει. Όλο και κάτι υπάρχει. Μ' αρέσει αυτό στην Κρήτη. Μ' αρέσει. Αλλά αν σου δίνω ευκαιρία να αλλάξει κάτι, τι θα ήταν αυτό? Σου σε πάω σε όποια χρονιά θες και αλλάζει ό,τι θες. Τι είναι αυτό? Θα άλλαζα τα χρόνια μου, ας πούμε. Να τα κάνω λίγο πιο. Να τα κάνω πιο κάτω. Πιο κάτω. Εγώ θα τα άλλαζα πιο πάνω. Μπα και εγώ σύνταξη. Α, την πήραμε τη σύνταξη. Την πήραμε. Άρα θες να αλλάξω μόνο τα χρόνια. Τη σύνταξη να την κρατήσω. Βέβαια. Βέβαια, δεν το είπε. Οπότε το δίνουμε για τις ωραίες. Είσαι ωραίος, ούτε εγώ θα βγω από την Κρήτη. Μην φύγεις ποτέ από την Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είσαι η Σάρα. Και η Μάρα. Και ο Μπρουξ. Α, Σάρα, με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με το, αυτή τη στιγμή με φοιτήτρια. Ναι, σε τι? Κοινωνικές σπουδές, πιθανόλογο. Κοινωνικές σπουδές. Είμαι παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης. Πέμπτο έτος, χρωστάω 10 μαθήματα και ευελπιστώ να τα περάσω σε ένα εξάμηνο. Εδώ είναι ένα μεγάλο όχι, πιθανολογώ, αλλά μην τα βάζεις κάτω. Τώρα τι μου είπες? Τίποτα, μην δίνεις σημασία. Ναι, μπράβο, μπράβο. Και τι θα ήθελες να κάνεις? Θέλεις να φύγεις από την Ελλάδα, Την Ελλάδα? Δεν ξέρω αγγλικά εγώ, οπότε πιστεύω από την Ελλάδα δεν θα φύγω. Α, να και κάτι καλό. Συνήθως όσοι τελειώνουν σπουδές μας δεν θα φύγουν. Άρα θα μείνεις. Εγώ θα μείνω. Εγώ θα μείνω στο Ρέθυμνο, όχι. Στο Ρέθυμνο, όχι. Το έφτιαξε. Εκεί που το είχαμε, στο Ρέθυμνο, όχι. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μα δεν σε πίεσα, κάνω το όπως μόνη σου. Γιατί με. Έλα εσύ με το κοινωνικό μήνυμα, φέρε και το χαρτί μαζί σου. Με τι ασχολείσαι, Μαριλένα, εσύ? Σπουδάζω ιστορία και αρχαιολογία. Και ιστορία και αρχαιολογία. Αμέ. Τι θησαυρό είναι αυτό που πετύχαμε. Και σε ποιο έτος είσαι? Είμαι στο τέταρτο έτος. Α, δεν χρωστάς πολλά. Δεν χρωστάω πολλά. Okay. Απλά ήθελα να σιγουρευτώ ότι κάτι σε ενόχλησε στο πάρκο. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις με τη ζωή σου? Σκέφτομαι να τελειώσω το πτυχίο μου. Και μετά? Και μετά να κάνω ένα μεταπτυχιακό, αν πάνε όλα καλά. Μεταπτυχιακό σε τι θα κάνεις? Ιστορία τέχνης. Ιστορία μου, αμαρτία μου. Ιστορία τέχνης. Και μετά το μεταπτυχιακό θα κάνεις? Θα δουλέψω. Θεωρώ θα με περιμένει μια θέση εργασίας. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα κατακτήσω. Σε άλλη χώρα. Θα μείνεις εδώ? Θα δείξει. Θα δείξει. Αλλά αν είχες την ευκαιρία να μείνεις εδώ ή να φύγεις, θα έκανες? Θα έφευγα. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα είναι δύσκολη για τους νέους. Γιατί η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της και ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτό το υπέροχο παιχνίδι που παίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω όμως, η Ελλάδα έχει και καλά. Δείξτε και πες το! Κοκολόχαρτο έχει πάει 7 ευρώ. Ευχαριστούμε. Μη χέσω. και... Άρα δεν θα έμενες? Δεν θα έμενα, όχι. Γιατί ρε παιδί μου, ήλιος, θάλασσα, παιδιά, κόσμος έτσι ωραίο. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Άλλο ερώτηση, άλλο απάντησε, δεν πειράζει. Όμως κοίτα, με αυτό εδώ παίρνεις ένα κολόχαρτο και ένα καφέ. Αλήθεια. Ολοκληρώνεις όλο. Το καφέ με το ζόρι, 3.30 έχει πάει. Θα σου δώσω άλλα 30 λεπτά, περίμενε ρε παιδί. άκου, να σου πω. Κοίτα, δεις θα κάνουμε. Θέλω να ολοκληρώσουμε την τροφική αλυσίδα από τον καφέ μέχρι την τουαλέτα, περίμενε. Και τη ρόπιτα θες, και τη ρόπιτα. Φιλαράκι, δεν θα βγω όμως. Να... Και ένα μίλκο. Είσαι έτοιμη. Είσαι τέλειος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλος αυτός ο κόσμος έχει μαζευτεί για να παίξει, όμως εμείς το εξηγήσαμε ότι διαλέξαμε εσένα και μόνο εσένα για να παίξεις το τελευταίο ναι ή όχι για σήμερα. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Ωραία. Πώς ονομάζεσαι καταρχήν? Χρυσή Τζοανάκη. Χρυσή Τζοανάκη. Το χρυσή πήγε να με μπερδεύσει, να σε βγάλω εκτός Κρήτης. Το Τζοανάκη με ξαναπροσγείω στην πραγματικότητα. Από πού είσαι? Από το Μυριοκέφαλα. Μυριοκέφαλα. Ωραία. Και με τι ασχολείσαι, σπουδάζεις? Όχι, είμαι στην τρίτη ηλικία και θέλω να δώσω πανελληνίες. Ωραία. Και με τι θες να ασχοληθείς στο μέλλον? Θέλω να πω στο λιμενικό. Στο λιμενικό? Δεν περίμενε ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Σου άρεσαν πάντα, ρε παιδί μου, αυτές οι στρατιωτικές σχολές? Γενικά, ναι. Ωραία. Είχα μια τέση προσδοκή. Μια χαρά. Κάτσε, τα μετράω. Έχασες. Τι όμορφο περνάμε εδώ στο Ρέθυμνο. Τι όμορφα. Άλλαξε έτσι ο αέρας. Μας έδωσε νέο κύμα για να βγούμε έξω δρόμο. Πάμε λοιπόν να παίξουμε το τρίτο μας παιχνίδι. Το οποίο ποιο είναι, Πέτρο? Γλώσσα. Γλώσσα, μαθηματικά. Είναι. Βρες την πρωτεύουσα. Γεωγραφία. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εσείς οι Ρεθυμνιώτες, σκαμπάζετε από γεωγραφία. Πάμε. Γεια σου, Ηρώ. Είσαι από εδώ? Όχι.
Δεν πειράζει, σπουδάζεις εδώ. Ναι. Σου αρέσει το Ρέθινο? Ναι, καλά είναι, μωρέ. Από γεωγραφία πώς θα πας? Εντάξει, έχω κάποιες γνώσεις. Παίζω καμιά φορά παιχνίδια με τον αδερφό μου στο κινητό τύπου πιο πολύ σημαίες και χώρες. Αλλά εντάξει. Από πού είστε? Από Θεσσαλονίκη. Μια χαρά. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε απλά λιτά και απέριτα με τη Γερμανία. Οκ. Okay, πρωτεύουσα της Γερμανίας. Τώρα, όχι, την ξέρω. Ωραία. Να σου θυμίσω ότι σε αυτό το παιχνίδι έχουμε μία βοήθεια και ένα πάσο. Η βοήθεια είναι μία φίλη μας που δεν θέλει να βγει στο φακό, οπότε θα κάνουμε τηλεφωνική βοήθεια. Η Στέλλα, αλλά δεν χρειάζεται να τη δείξουμε. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Γερμανία, πρωτεύουσα το... Πρωτεύουσα το Βέλγιο, ωραία. Όχι. Τα παιχνίδια που παίζουν με τον αδερφό δεν έχουν πάει καλά. Όχι. Την ξέρω, αλήθεια. Είμαι σίγουρος. Κοίτα, να σου πω. Θα σου πετάξω το παππού τη Στέλλα. Έχει τη βοήθεια τη Στέλλα που είναι εκεί πίσω. Και σε κοιτάζει στα μάτια. Θέλει τη βοήθεια τη Στέλλα. Ναι, πες. Στέλλα! Βερολίνο, αυτό ήθελα να πω. Το βρήκα, ένα-ένα. Λουξεμβούργο. 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 Το βρήκε. Καλό. Αργεντινή. Οκ, okay, Αργεντινή. Ναι, ας πάμε πάσο. Οπότε πάμε σε κάτι κοντά στην Ελλάδα. Cyprus. Λευκοσία. Το δώσαμε, το πήρες. Συγχαρητήρια. Ναι, τόσο καλά. Στην αρχή πήγες να με απογοητέψεις okay, με το Βέλγιο. Απλώς αγχώθηκα πάρα. Το κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ισπανία. Μαδρίτη. Μπράβο ρε εσύ. Τέλεια. Λοιπόν, με ξεφτύλες τελείως. Λοιπόν, κοίτα πόσο εύκολο θα στο κάνω. Ναι. Γαλλία. Παρίς. Δεν το πιστεύω. Εκεί θα πάμε. 10 ευρώ δίνω, μην ψάξεις εισιτήρια. Λοιπόν, έλα, έχεις ένα πάσιο και μια βοήθεια. Κροατία. Μήπως πες κάτι, ρε παιδί. Σαν με κοιτάς, μπορείς να πας πάσο και να σε πάω. Πάσο. Πάσο. Μεξικό. Μεξικό! Μπράβο! Φανταστικό! Το βρήκε, το πάμε στη φίλη μας. Νομίζεις. Τόσο εύκολο. Τι, όλα στα πά. Βέλγιο. Βρυξέλλες. Το ήξερες. Με πετσόκοψε. Εξήγησε το μετά. Λοιπόν, Τουρκία. Άγκυρα. Έλα ρε, τώρα... Τώρα δεν μου το είπε. Στορκίζομαι, δεν είπα τίποτα. Βραζιλία. Έλα. Μπορείτε να δώσετε, να δώσετε πάσο. Κάνω τη δουλειά σου. Μπορείτε να δώσετε πάσο. Τα βλέπεις από εκεί που είμαι? Όχι. Λοιπόν, έλα εύκολο, Αυστρία. Μισό, το ξέρω. Ναι, μπαίνεις σε σοκολάτα από πάνω και την παθίζουμε έτσι. Ναι! Τώρα, βγαίνει! Θα σπάνε όλα! Δεν ήξερα ότι είμαι τόσο καλή, μου κρυφό ταλέντο. Μόλις κεράσαμε την πίτσα για το καπουτσίνο σας. Μανώλης. Μαρία. Κατερίνα. Νόμιζα θα παίρνεις από εδώ. Λοιπόν, σε ξεκινάω με τα εύκολα. Μου είπες ότι θες μόνο Ευρώπη. 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 Γερμανία. Βερολίνο. Ένα στα ένα. Μάλτα. Βαλέτα. Το καλό ξέρεις ποιο είναι? Ότι του φτιάχνει και η κατάσταση. Είσαι πως γυάλισε το μάτι της. Αυτός ξέρει κιόλας. Αυτός ξέρει τώρα. Λοιπόν, Τσεχία. Πράγα. Τα πιο εύκολα 10 ευρώ που έχεις πάρει. Λοιπόν. Θα τα δώσω μαζί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μαζί είναι 1,5 χρόνο. Δεν κατάλαβα. Θα δώσω ένα 20 άρικο αμέσως. Το είπε πριν. Αν είχες κάτι κρυφό, πέρασε αυτό. Πολωνία. Έχεις τη βοήθεια. Έχεις τη βοήθεια. Μπορώ να λέω κι εγώ δηλαδή. Τη βοήθεια, άμα είναι μια βοήθεια. Θα την πάρω. Τη βοήθεια. Βαρσοβία. Είσαι φανταστική. Λοιπόν, Νορβηγία. Εύκολο. Όσλο. Ναι. Το βρήκε. Είναι εύκολο. Εσύ. Κάτι κάνουμε 1,5 χρόνο. Για την έχω. Λοιπόν, και
Ουαλία. Ουαλία. Θα πω Πάσο. Καλά έκανες. Πιο εύκολο. Ποιο είναι. Πώς λέγεται όμως, πες την απάντηση. Πες το εσύ. Κάρντιφ. Και επειδή εδώ είμαστε οι φίλοι σου. Οι φίλοι μου, ναι, και συνάδελφος. Και συνάδελφος, Σουηδία γίναμε. Όλοι μαζί. Σουηδία λοιπόν. Σουηδία είναι Στοκχόλμ. Το βρήκε. Το βρήκε. Μάλλον τα παίρνουμε όλα. Όχι, εννοείται από 12 ευρώ όμως, σίγουρα σπίτι. Τι ψυχούλα. Πάμε να τα πιούμε. Και εμείς, εγώ πάω με τα παιδιά με το κοσάρικο. Τώρα σε δασκάλους. Είμαστε εδώ με τον Μάριο. Και την Εροφέλη. Εροφέλη και Μάριε. Λοιπόν, ακούστε πώς απλώνει το παιχνίδι. Ξεκινάω λέει τον αλφαβήτα. Με σταματάει κάποιος και από το γράμμα που θα βρω ξεκινάτε να παίζουμε χώρες. Όποιος δεν βρει χώρα κερδίζει ο άλλος 10 ευρώ. Πάρα πολύ εύκολο. Ποιος θα με σταματήσει. Σταμάτησε. Εσύ με σταματάς. Ξεκινάω. Αλφα. Κάπα. Είμαστε έτοιμοι. Χώρες. Θες να σου δώσω και πόλεις. Και πόλεις λοιπόν. Δεν ξέρω γιατί το ρωτάω που θα πάρω την πρωτοβουλία. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάς. Κροατία. Καναδάς. Καζακστάν. Σε περίμενε στη γωνία, δεν μπορώ να σου πω. Καπαδοκία είναι. Καπαδοκία, τι δίνουμε. Είναι και αυτό σε αν. Καπερού, κάτι τέτοιο. Καμερού. Αλλά εσύ το έκανες και φόρεμα, οπότε μια χαρά. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι βρήκαμε τον νικητή. Πώς αισθάνεσαι. Καλά. Έτοιμος να πάρεις τα λεφτά, είσαι έτσι. Καπερούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλφα. Θήτα. Θήτα. Πάμε. Θήβα. Θήβα. Θεσσαλία. Θεσσαλονίκη. Θεσπρωτεία. Το φοβόμουν ότι θα κάπως έτσι θα πάμε. Και σε νησί μπορεί να είναι πρωτεύουσα. Θήρα, όχι. Καλά το πας. Θήρα, το παίρνουμε. Θεολόγος. Μαθηματικός, ναι. Θάσος. Θάσος! Φέρισος. Δεν το είπε, το Θεός το είπε. Όχι, έλα, θα βρούμε άλλο. Αποθήτα εύκολο, εύκολο. Θράκη. Θράκη. Και να που φτάσαμε στο ίδιο σημείο. Έλα, ναι. Πες κάτι, αποθήτα. Ευχαριστώ. Θάλασσα. Θα σε ευχαριστούμε. Σκέφτηκα, ναι. Νικήσατε. Δεν τη το έδωσε. Θα μπορούσε να χάσει, παιδί μου. Τα πιο εύκολα 10 ευρώ τη ζωή σου σίγουρα. Γι' αυτό τη φώναξε. Καλά, έκανε. 10 ευρώ. Έλα, ρε, παιδί μου κι εσύ. Αυτό το θήτα μα έκαψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θήτα και εσύ πήγε και βρήκε. Αλφα. Νί. Νίκε. Νικηρία. Σιγά. Τι είναι το νίκε. 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 Είσαι εδώ. Νίκε. Νίκε. Όχι κορυδαλό, είναι άλλη. Άλλο. Απονή. Νικοσία. Νικοσία. Τι Λευκοσία εννοείς. Όχι, ήταν Νικόσια, καλά το λέω. Α, καλά το λέω, συγγνώμη. Νι. Νεάπολη. Ντουμπάι. Νίσιρος. Δίνος. Δίνος. Ηλιόπουλος. Χάρηκα. Δίνος, Μαρή. Νι. Εδώ, ξαναγύρνα. Δίνος. Χάρηκα. Δεν πειράζει, θα μπορούσε να είναι. Δίνος. Ντάλλας. Καμία σχέση, δεν πειράζει. Στην Πάρο και στην... Νάξο. Τον αέρα μου να αλλάξω. Το δίνω, Ναι, θα σου έπαιξε και άλλο. Νι. Την κατάλαβες εσύ και έφυγες. Ντουμπρόβνικ. Ντουμπρόβνικ. Καλό. Κροατία. Τι κάνεις εσύ ή δεν κάνεις, θα σου πω εγώ. Εγώ ξεκινάω να ετοιμάζομαι, εσύ όταν είσαι έτοιμη μου λες ότι έχασες. Εκτός και πεις κάτι άλλο. Πάμε! Τάξεις κάθε πιθανή στη μεγαλόχαρη της Ντίνου να ανάψει μια λαμπάδα. Τα ταξίδια μας ξεκινήσανε. Είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε σε όλη την Κρήτη. Οπότε, Ρέθυμνο, τέλος. Πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός μας. Μέχρι τότε,